Nismo li imamo delle stecche che scurie a Dergi, che to le squadra che fa delle stecche si dice che è un'altra cosa. Είναι το θέμα που πρέπει σήμερα πρώτα να συζητηθεί. Είναι ένα θέμα στο οποίο είχε επενδύσει 3 χρόνια τώρα ο Περιφερειάρχης και ένα αφήγημα το οποίο κατέρευσε και μάλιστα αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι το πιο βασικό από όλα, πέρα από το τι φταίει και γιατί και τι έγινε και τελικά κατέρευσε αυτό το έργο, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι μιλάμε για 3 χαμένα χρόνια για την περιφέρεια. Γιατί επί 3 χρόνια μονοσήμαντα ο Περιφερειάρχης κατανάλωσε όλες τις δυνάμεις του για αυτό το έργο. Και τελικά σήμερα χαρούμενοι πρέπει να είναι η ΔΕΗ και η Motor Oil, το οποίο ακούστε, παίρνουν project, παίρνουν το έργο του πράσινου υδρογόνου. Μα για πράσινο υδρογόνο ήταν και ο Λευκός Δράκης. Τι εξήγηση είναι αυτή που έδωσε ο Περιφερειάρχης? Εμείς καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό το αφήγημα, πολύ λυπούμαστε, αυτό θα πούμε σήμερα, λειτουργήσε με αυτό το αφήγημα ο Περιφερειάρχης σαν ο λαγός της κυβέρνησης. Με αυτό το αφήγημα πέρασαν να βάλουν στην απολιγνητοποίηση τα νησιά. Πέρασαν το γεγονός ότι είμαστε εκτός στην ουσία από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πέρασαν το γεγονός ότι όλα τα μεγάλα μας έργα είναι εκτός και σήμερα ακόμη αυτή η κοροϊδία συνεχίζεται. Έρχεται η ενημέρωση σαν κάτι πολύ ευχάριστο της έγκρισης του προγράμματος δίκης αναπτυξιακής μετάβασης, που είναι η άλλη πλευρά του ίδιου κάλπικου νομίσματος, όπου εκεί πρέπει να χαρούμε γιατί το Ταμείο για την Απολιγνητοποίηση το μοιραζόμαστε με τα νησιά. Και προσέξτε, δεν είναι, ο κόσμος της περιφέρειας πρέπει να ξέρει, δεν είναι ότι μόνο αυτό που λένε ότι τα νησιά θα πάρουν 200 εκατομμύρια από το Ταμείο Δίκης Μετάβασης και εμείς θα πάρουμε το 1,2 δις. Τα νησιά εκτός από τα 200 εκατομμύρια παίρνουν το ίδιο μεγαλύτερο καθεστώς ενίσχυσης στο Βόρειο Αιγαίο και το ίδιο καθεστώς με εμάς η Κρήτη, που αλλιώς θα ήταν χαμηλότερα, και από το ίδιο ταμείο. Άρα τα λεφτά για επενδύσεις θα κατευθυνθούν αλλού, όπως και το ίδιο το ταμείο, γιατί όλα τα λεφτά είναι σε έναν κουβά. Και θέλω να πω και κάτι ακόμη, γιατί αυτό που χρησιμοποιείται είναι ότι αυτό το ποσό είναι πολύ μεγάλο, 1,2 δις. Και οι πολίτες είναι πολύ πιθανό να μπερδευτούν κιόλας ακούγοντάς το. Εγώ θα επικαλεστώ τη μελέτη του ΤΕΕ, που παρουσιάστηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, που είπε ότι για να ανακτηθούν οι θέσεις εργασίας που χάνονται από την απολιγνητοποίηση, θα χρειαστούν πολλαπλάσια χρήματα από αυτό. Εγώ τα έχω βγάλει, είναι πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό και μόνο δείχνει αν είναι αρκετό το 1,2 δις. Και να πούμε κάτι. Μόνο ένα μεγάλο έργο της περιφέρειας, ο σιδηρόδρομος ανέμενε στο Ταμείο Ανάκαμψης, είναι ένα έργο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Που θα μπορούσαμε να το δικαιωθούμε γιατί είναι ένα πρόγραμμα των 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άρα το 1,2 δις είναι ψίχουλα για τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιούργησε η απολιγνητοποίηση και τα ζει ο κάθε πολίτης της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Κανείς δεν πρέπει να χαίρεται σήμερα σε αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο και ούτε να πανηγυρίζει. Ευχαριστώ.